Μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο τη Σεπτεμβρίου γίνεται η συζήτηση επί του προγραμματισμού των προσλήψεων για την επόμενη χρονιά στο δημόσιο. Και ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τις 16.000. Του Σεπτεμβρίου θα εγκρίνει περίπου 16.000 προσλήψεις στο δημόσιο βάσει των αποχωρήσεων. Βάσει των αποχωρήσεων εννοώ ο αριθμός ο συνολικός. Σε ποιο διάστημα είναι αυτές? Για το 24. Είναι για την επόμενη χρονιά. 16.000 προσλήψεις. Όπως σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή τη ΕΡΤ Συνδέσεις, η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, υγεία αναμένεται να έχει τη μερίδα του λέοντος. Η υγεία έχει τη μερίδα του λέοντος, να τονίσω αυτό. Βάσει των αναγκών που έχουμε στην υγεία, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού ήδη προεκλογικά, θα είμαστε απολύτως συνεπείς στην προτεραιότητα που δίνουμε στην υγεία με βάση τις ανάγκες που έχει η χώρα μας. Αλλά από τις 16.000 πόσοι θα είναι για τα δεν μπορώ να σου το πω αυτό ακόμα. Είμαστε στη διαδικασία που καταγράφουμε τις ανάγκες που έχουν οι φορείς σε όλη τη χώρα, σε όλα τα υπουργεία, σε όλους τους τομείς. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, έρευνας, μελέτης κτλ. Προκειμένου να παρουσιάσουμε σε περίπου ένα μήνα από σήμερα το τελικό πλάνο για τις 16.000 προσλήψεις. Στην εξίσωση και οι στόχοι για τους δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά και η αξιολόγηση με μπόνους παραγωγικότητας. Το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται με συγκεκριμένες παραμέτρους που συνδέονται πλέον και με τον μπόνους, άσχετα με αυτό που λέτε, θα έρθω στο λεγόμενο TripAdvisor του δημοσίου, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, πώς δηλαδή οι πολίτες μπορεί να συμβάλλουν στο να αποτιμήσουν δημόσιες υπηρεσίες. Από εκεί πέρα να πούμε ότι τίθενται στόχοι για τους δημοσίους υπαλλήλους και εν συνεχεία αξιολογούνται και υπάρχει πλέον και τον μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος. Τι θα πει αυτό? Όσο πιο αποτελεσματικός είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, τόσο καλύτερα αμείβεται. Πώς μεταφράζεται, παράδειγμα. Ένα τμήμα το οποίο ασχολείται με απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι. Όσο πιο αποτελεσματικό είναι στην απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, τόσα περισσότερα χρήματα να παίρνουν οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων.